Το θέμα είναι περί συμβάσεως μισθώσεως της χρήσης του αεροδρομίου Σπάρτης Λευκοχώματος με το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας Διεύθυνση Εκμετάλλευση Τμήμα Κτημάτων. Κύριε Δημαρχέ, εισηγηθείτε παρακαλώ πολύ. Όπως γνωρίζετε, αυτό το θέμα είχε εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού είχε προηγηθεί συνάντηση με τους τρεις βουλευτές τότε της Λακωνίας και είχαμε την αμέριστη στήριξη όλων των βουλευτών, παρότι τότε υπόθηκε ότι ξέρετε φιάσκο η συνάντηση στο Δημαρχείο με τους τρεις βουλευτές επειδή υπήρξε κάποια ένταση μεταξύ των βουλευτών. Αποδείχθηκε όμως εδώ όταν το φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι σωστά είχαμε πράξει, διότι είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση των τριών βουλευτών. Θέλω να ρωτήσω, αυτή η σύμβαση μίσθωσης πότε ήρθε στο Δήμο? Διότι αν ήρθε σήμερα το πρωί στο Δήμο, αυτονόητο είναι ότι ή θα κάναμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο ή θα ερχόταν όπως ήρθε για να περάσει με τον τρόπο που πέρασε. Εάν δεν είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, τι θα γινόταν? Θα κάναμε έκτακτο? Από εκεί και πέρα, εάν εμείς έχουμε αντιρρήσεις όσον αφορά του να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση σήμερα, δεν τις έχουμε τις αντιρρήσεις, γιατί έτσι μας ήρθε. Και δεν ξέρω πόσοι από τους συναδέλφους έχουν μπει στον κόπο να ρίξουν μία ματιά στη σχετική σύμβαση. Η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφεται σήμερα σε συνθήκες ειρήνης. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της συγκεκριμένης σύμβασης σε σχέση με άλλες συμβάσεις? Προκύπτει από το άρθρο 1 της σύμβασης και προκύπτει επίσης και από το άρθρο 2 παράγραφος 4. Τι λέει η παράγραφος 4? Η εκμίσθωση του χώρου του αεροδρομίου Σπάρτης Λευκοχώματος και της χρήσης αυτού θα είναι δυνατή μόνο για όσο χρονικό διάστημα οι ανάγκες επιχειρησιακές ή μη της πολεμικής αεροπορίας ή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ή του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης ή του Ελληνικού Δημοσίου το επιτρέπουν. Ενώ εάν οι ανάγκες της πολεμικής αεροπορίας ή του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ή του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης ή του Ελληνικού Δημοσίου εν γέννη το επιβάλλουν, ο μισθωτής, εμείς δηλαδή, είναι δυνατόν να ήταν διαφορετικά, υποχρεούται να παραδώσει άμεσα και χωρίς καμία χρονοτριβή τον εκμισθούμενο χώρο του αεροδρομίου Σπάρτης Λευκοχώματος στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Αντιληφθείτε λοιπόν, συνάδελφοι, ότι σήμερα που δόξα τω Θεώ έχουμε συνθήκες ειρήνης στη χώρα, έρχεται μετά από πολύ κόπο και μετά από ένα θέλω, νομίζω, ολόκληρης της κοινωνίας, ο Δήμος Σπάρτης στην ευχάριστη θέση να υπογράψει μία σύμβαση τους όρους της οποίας σαφώς και τους έχει όχι υπαγορεύσει, τους έχει εγκρίνει και προκρίνει το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας υπό το πνεύμα ότι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο ανήκει όχι σε μας, σε κάποιους άλλους και η προέχουσα χρήση αυτού σε συνθήκες ομιγέννητο όχι ειρήνης αλλά πολέμου ή κάποιας τεταμένης καταστάσεως είναι να χρησιμοποιείται από την πολεμική αεροπορία και από το κράτος. Όσο λοιπόν έχουμε συνθήκες ειρήνης, θα πρέπει να υπογράψουμε τη σύμβαση αυτή με τους όρους που πραγματικά, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, συνηθίζεται να μπαίνουν και να προκρίνονται σε συμβάσεις. Αν θέλετε, σας ξαναλύω έναν προς έναν. Είναι οι συγκεκριμένοι όροι και υποχρεώσεις του κάθε μισθωτή. Θεωρούμε ότι το μίσθωμα των 6.000 ευρώ ετησίως που προσδιορίστηκε με αντικειμενικά κριτήρια στα 52,63 ευρώ αναστρέμα για το πρώτο έτος της μίσθωσης και με αναπροσαρμογή στο ύψος του αριθμητικού ζωής για κάθε περαιτέρω έτος είναι ένα εύλογο και δίκαιο μίσθωμα, διότι για να δούμε και κάτι άλλο και μάλιστα θα έλεγα και ιδιαίτερα χαμηλό, ή πάμε να το αξιοποιήσουμε και να μας φέρει έσοδα, διότι όπως προκρίνεται θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της γενικής αεροπορίας, προσγείωση, απογείωση μικρών μονοκινητήριων αεροπλάνων, αεροταξία, αεραθλητισμό, λειτουργία αερολεσχών και ανεμολεσχών, λεσχών αερομετολισμού για εκπαίδευση πιλότων και μηχανοκίνητο αθλητισμό, διεργάνωση και διαξαγωγή. Τα προσθέσαμε εμείς αγώνων ταχύτητας, επιδείξεων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών. Εδώ λοιπόν μας επιτρέπεται να έχουμε μια ευρεία χρήση και δραστηριότητα τέτοια που βεβαίως και μπορεί να μας αποφέρει έσοδα, να ικανοποιήσουμε και την υποχρέωσή μας στην καταβολή του μισθώματος και από εκεί πέρα βεβαίως και εμείς πρέπει όπως κάθε μισθωτής αυτό που παραλαμβάνουμε να το αξιοποιούμε, να το συντηρούμε, να το έχουμε κατάλληλο για την ενδεδειγμένη χρήση
και αν χρειαστεί και όποτε το χρειαστεί η πολεμική αεροπορία να το παίρνει εντός 2 ημερών, γιατί πρέπει το κράτος να το έχει για τις ανάγκες του σε τέτοιες ομιγέννητο να μην συμβούν ποτέ έκτακτες περιπτώσεις. Η εγγύηση που προβλέπεται είναι μια συνηθισμένη εγγύηση και αυτή, εν πάση περιπτώσει, έτσι, εξαιρετικά χαμηλή και εν πάση περιπτώσει καθόλου διαφορετική και υπερβολική σε σχέση με άλλες μισθώσεις. Και θα παρακαλούσα λοιπόν τα σχετικά με τη λύση και την καταγγελία της σύμβασης προβλέπονται στο άρθρο 6 και είναι οι συνηθισμένες περιπτώσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι εάν πραγματικά μπούμε στο πνεύμα της συγκεκριμένης μίσθωσης, που είναι αυτό το οποίο σας είπα πριν, ένα περιουσιακό στοιχείο του κράτους το οποίο το μισθώνει στο Δήμο για συγκεκριμένες ανάγκες για να το εκμεταλλευτεί όσο υπάρχουν συνθήκες ειρήνης, τότε πλέον θα δείτε ότι δεν θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε, αντιθέτως να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση για να τρέξουν διαδικασίες, γιατί για μένα μετράει και κάτι άλλο, κύριοι συνάδελφοι. Και κύριε Αποστολάκο, εγώ δεν θα ξανακάνω τοποθέτηση. 27/3/2013 είναι το έγγραφο που ο εκμισθωτής, το μετοχικό ταμείο δηλαδή, σε εκτέλεση της από 23/7/2013 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή χθεσινή ήταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 23/7/2013 του Μετοχικού Ταμείου, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Υφυπουργού Άμυνας 30/8/2013. Τώρα τρέχει δηλαδή το θέμα. 38 ο Υφυπουργός, ο δικός μας άνθρωπος, ενέκρινε την συγκεκριμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έρχεται τώρα στο Δήμο για να βρεθούμε σε αυτή την ευχάριστη στιγμή. Εάν λοιπόν εμείς πούμε όχι ή το κλωτσίσουμε, θα είναι λάθος για την όποια προσπάθεια που κάνει μέχρι σήμερα. Ορίστε, κύριε Δημαρχέ. Όταν είπα ότι είναι οι όροι που παίρνουν συνήθεις μισθώσεις, τώρα είπε ο κύριος Αποστολάκος για τη μίσθωση, για τη φύλαξη. Μα ποιος θα το φυλάξει αυτό που μας το νοικιάζουμε εμείς? Μπορεί να το φυλάξει άλλος? Εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι. Αυτή τη στιγμή όμως θα έχουμε τη φύλαξη μέχρι να γίνουν κάποιες εργασίες που έχει μέχρι τώρα. Είναι, υπάρχει η περίφραξη, υπάρχει η πόρτα που είναι κλειδωμένη, την ίδια προστασία που είχε και εδώ η στρατιωτική μονάδα που είχε την ευθύνη μέχρι σήμερα. Από εκεί πέρα ο αεροδιάδρομος δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση. Γιατί αν χρειαζόταν να παρέμβουμε στο αεροδιάδρομο, δεν είμαστε αφελείς να πάμε, διότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Είναι σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή ο αεροδιάδρομος και αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κάποιες μικροπαρεμβάσεις θα γίνουν στο πτήριο, τα τζάμια που έχουν σπάσει και όλα αυτά. Να συνδέσουμε το νερό, τέτοια μικροπράγματα θα γίνουν. Και θέλω να σας πω ότι, όπως είπαμε, οι δύο περιπτώσεις τελευταίες ως προς τη χρήση δεν προβλεπόταν στην αρχική μίσθωση. Και έγινε προσπάθεια, γιατί αυτό εμείς το θέλαμε να γίνει, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα αρκετών χρήσεων για να μην περιοριστούμε σε μία. Και πιστεύω ότι λογικό είναι. Εμείς θα φέρουμε τη συντήρηση, την ευθύνη για τη φύλαξη, αφού σε εμάς μεταβιβάζεται τώρα με τη μισθωτική σχέση. Εμείς θα το χρησιμοποιούμε. Είναι δυνατόν να είναι άλλος υπεύθυνος για τη φύλαξη ή για τη συντήρηση? Πάντως το κόστος για όλα αυτά που λέμε μέχρι να λειτουργήσει, όπως λέμε να λειτουργήσει, δεν είναι μεγάλο και έχουμε κινηθεί. Υπάρχουν και άνθρωποι που θα βοηθήσουν και σε εργασία και σε κάποια εξαρτήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ ειλικρινά το λέω, δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος του ενδιαφέροντος από πολλούς συμπολίτες μας εδώ που θέλουν να βοηθήσουν και οικονομικά για να μπορέσει να γίνει χρηστικό και πάει το αεροδρόμιο με τον τρόπο που λέμε. Καταρχήν, εμείς και όταν και έγινε η συζήτηση, είχαμε βάλει μια άλλη άποψη ότι τα αεροδρόμια είναι υπεύθυνα να τα συντηρεί, να τα λειτουργεί και να τα δίνει στη χρήση, είτε για αυτό το αντικείμενο που ζητάμε σύμβαση, το ίδιο το κράτος. Και δεν είναι δουλειά του Δήμου. Και επειδή είναι μια σύμβαση που μιλάτε, και σωστά διάβασε το άρθρο 2 ο κύριος Πρόεδρος και ειδικά την παράγραφο 4, όταν είναι σε ανάγκες και τέτοια, φυσικά πρέπει να δίνεται και να το παίρνει. Όμως, ερχόμαστε μέσα από τη σύμβαση και με όλα τα άλλα να είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να το έχουμε συντηρημένο αυτό και να γίνεται τέλεχος. Και επειδή μιλάμε για αεροδιαδρόμους, μιλάμε για περιφράξεις, μιλάμε για κτίρια, μιλάμε για ορισμένες παρεμβάσεις που να κάνουμε, οφείλαμε να είμαστε εξειδικευμένοι και να ξέρουμε πόσο θα στοιχήσει, να υπάρχει μια μελέτη βιωσιμότητας και μια μελέτη διαχείρισης αυτού του συγκεκριμένου τι θα κάνουμε, γιατί μέσα από τα άθρα δεν μπορούμε να έχουμε και έσοδα. Γιατί απαγορεύουν, είναι άθρα συγκεκριμένα που απαγορεύουν
Αυτό έτσι διαβάζουμε εμείς. Και γι' αυτό. Μετά από έκριση. Και αν δεν το εγκρίνει. Και αν δεν το εγκρίνει. Μετά από έκριση, αν δεν το εγκρίνει. Επειδή γι' αυτό. Γι' αυτό βάζουμε αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό ζητήσαμε την θέση. Γι' αυτό άλλο η παρέμβαση και πρέπει να στείλουμε τα σχέδια σε μια παρέμβαση τεχνική και άλλο αν εμείς στον αγώνα που θα έχει οι αερολέσκοι, οι πιλότοι ή τα ταξί, έχουμε έσω. Πρώτον, για να μην το ξεχνάμε, σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος, ομιγέννητο, δεν υπάρχει ασφάλιση αεροδρομίου, αλλά ασφάλιση αεροπλάνου. Μάλιστα. Δεν πετάει ούτε κινείται στο διάδρομο αεροπλάνο που δεν έχει επίσημα χαρτιά από ασφαλιστική εταιρεία, η οποία ασφαλιστική εταιρεία αντασφαλίζεται στα Lloyd. Μάλιστα. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει περίφραξη 2,5 μέτρων γύρω-γύρω βαρέως τύπου, η οποία εξασφαλίζει την ακεραιότητα της εκτάσεως. 113 τόσα στρέμματα. Ο διάδρομος, τα λέω μονολεκτικά για να μην σας χρονοτριβώ, ο διάδρομος είναι 1300 μέτρα αρίστης ποιότητος για αεροπορική χρήση, για προσγείωση μέχρι και Charlie 130, αυτά τα Hercules που λέμε τα μεγάλα και όλα αυτά και τα ADR της Ολυμπιακής, των 50 θέσεων, άνετα προσγειώνονται. Learjet, άνετα προσγειώνονται. Έχει 1,5 μέτρο ο διάδρομος, έχει 1,5 μέτρο υποδομή όταν φτιάχτηκε. Με ειδική κατασκευή για αεροδρόμιο. Γι' αυτό και αν το επισκεφτείτε και μπορώ να σας ξαναγήσω κάποια στιγμή, εάν το επισκεφτείτε θα δείτε ότι η άσφαλτος του διαδρόμου είναι αρίστης ποιότητος, ούτε ραγωματιά, τίποτα. Μπορεί και να χρειαστεί κάποια συντήρηση, θα την κάνουμε, τι θα κάνουμε. Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση, σας το δηλώνω υπεύθυνα. Δεύτερον, η μόνη συντήρηση που χρειάζεται είναι να ζωντανέψουμε τις διαγραμμίσεις, τον άξονα αστριομέσων, στα πλαϊνά του, το κατόφλι που θα πιάσει το αεροπλάνο από εκεί και πέρα και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τεχνικά, τα ορίζει ο ΑΕΚΑΟ, αυτό που είπε και ο κύριος Δήμαρχος. Ναι, είναι ο διεθνής οργανισμός που εγκρίνει. Δηλαδή όταν θα πάρουμε στην ΙΠΑ για να πάρουμε την έγκριση χρήσεως, πρώτον έχουμε αερολιμενάρχη ο οποίος εθελοντής ον, χωρίς να αμείβεται, θα έρθει για όσο χρόνο χρειαζόμαστε για να βρούμε κάποιον άλλον που θα τον εκπαιδεύσουμε και όλα αυτά τα σχετικά. Είναι δε ο ίδιος και διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων. Έχουμε ανθρώπους από την ΙΠΑ, συνταξιούχους και μη, που έρχονται εθελοντικά λόγω παλιάς φιλίας και γνωριμίας κλπ. Να βοηθήσουν την ανάπτυξη του αεροδρομίου. Γιατί είναι το μοναδικό αεροδρόμιο πολιτικό από τη Λάρισα και κάτω. Το μοναδικό που θα μπορεί ο άλλος από ένα νησί να καταθέσει σχέδιο πτήσεως και να έρθει κατευθείαν στη Σπάρτη. Χωρίς να μεσολαβήσει 2-3 ημέρες ειδική έγκριση από το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας και όλα αυτά τα σχετικά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το κτίριο είναι ωραιότατο, έχει πλήρες σύστημα θέρμανσης με καλοριφέρ, έχει μόνωση από πάνω καταπληκτική και κατά της θερμοκρασίας και κατά της υγρασίας. Έχει πύργο ελέγχου ο οποίος είναι ήδη εν χρήση, δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτα άλλο. Πέραν από το ότι θα χρειαστεί να αγοραστούν ο ασύρματος ερυπή που θα μιλάει με τους πιλότους, δηλαδή μιλάμε για πενταροδεκάρες συγκριτικά. Τα 1000 ευρώ και τα 1500 και τα 2000 ευρώ. Κύριε Φελόδη, η εκτίμησή σας είναι ότι θα έχουμε άμεση χρήση, αποφελή χρήση του για το Δήμο. Περιμένουν στην ΙΠΑ να τελειώσουμε με το Εθνικό Ταμείο, να πάρουμε την υπογραφή του Δημάρχου και του κυρίου Βουγόρη που είναι ο γενικός διευθυντής, ο οποίος είναι ο μοναδικός που έχει το δικαίωμα να υπογράψει. Την χρήση μας δίνουν. Χρήση. Ναι, είναι γνωστή. Η ιδιοκτησία είναι του κράτους. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Αυτό είναι αυτονόητο. Ναι. Αφήστε το. Ο Βαγγέλης ο Βαλιώτης που τον ξέρετε, που ήταν και αερολιμενάρχης επί 5 χρόνια εδώ. Παρακαλώ. Βεβαίως.
Ελάτε, ελάτε. Κύριε Φελουρή, άμεση λοιπόν προοπτική χρήση. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, λόγω της δικής μου, ας το πούμε, συμμετοχής και ενασχόλησης στο αεροπορικό θέμα, εδώ και 50 τόσα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι φίλοι και γνωστοί περιμένουν πώς και πώς για να έρθουν κάτω να γιορτάσουμε τη λειτουργία του αεροδρομίου. Από εκεί και πέρα, θα φροντίσουμε να έχουμε τη συμπαράσταση και της αστυνομίας για να κάνει έλεγχο Σέγγεν. Από εκεί και πέρα θα έχουμε συμπαράσταση και του Τελωνίου από το Γήθιο. Τρέχουν και άλλα θέματα, τρέχουν και άλλα θέματα μετά. Δηλαδή είναι το ένα φέρνει το άλλο. Αυτά όλα θα έχουν, κύριε Ρήγα, να ολοκληρώσω μισό λεπτό. Δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο, μισό λεπτό. Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί, έχουν υπολογιστεί και δεν σας κρύβω ότι ήδη σήμερα έκλεισα και περίπτερο στο Τατόι που θα γίνει η αεροπορική έκθεση παρελάβουν δεκάδες χιλιάδες κόσμος και θα έχουμε το αεροδρόμιο Σπάρτης. Μάλιστα. Με αεροφωτογραφία, διαγραμμισμένο κλπ. Γιατί υπάρχει και βοήθεια από άλλη υπηρεσία, από την περιφέρεια συγκεκριμένα, που θα μας βοηθήσει για το θέμα της διαγράμμισης. Χωρίς λεφτά. Όλα αυτά τα πράγματα προσπαθούμε και οι ομογενείς έχουν υποσχεθεί άλλος να πάρει ένα κομπιούτερ, να χαρίσει, όχι χρήματα, δεν θέλουμε χρήματα. Θα τα χαρίσει στο Δήμο και ο Δήμος για το αεροδρόμιο. Μάλιστα. Αυτά ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε κύριε Ρήγα, τι θέλετε. Κύριε Φελούρη, η ερώτηση έχει ως εξής. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι εκ των ερωτήσεων των συναδέρφων, μπορείτε να μας πείτε πόσο που να κοστολογήσετε ανά έτος τη δαπάνη που θα δίδει ο Δήμος προς το αεροδρόμιο, δηλαδή πόσο θα στοιχίζει περίπου στο Δήμο, ένα αυτό αν είναι μπορείτε. Ένα κοστολόγιο. Ένα μίστομα υπάρχει. Ένα περίπου. Το λέει η σύμβαση, 6.000 είναι το έτος. Η συντήρηση με όλα αυτά που προβλέπεται και τη συμβάση. Να πούμε στο σύνολο 10.000 το χρόνο. Άρα πρόκειται περί μικρού ποσού για το Δήμο. Αν είναι 10.000. Δεδομένου ότι θα έχει έσοδα. Δηλαδή κάθε προσγείωση που θα γίνεται θα πληρώνει το αεροπλάνο, το μικρό, 1, 2, 3 ευρώ αναλόγως στο μέγεθος κλπ. Όταν θα μείνει 1, 2 μέρες, 3, 5 μέρες που θα φυλάσσετε θα πληρώνει παρκιάτικα. Ορίστε κύριε Σάλλη. Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Ναι. Ορίστε κύριε Αποστολάκο και ο κύριος Βαλιώτης. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε. Ναι, κλείνοντας. Από τη συζήτηση προκύψαν ορισμένα ζητήματα, προβληματισμοί. Δεν γίνεται το ενίκιο των 6.000. Στις 6.000 βεβαίως θα τους δώσουμε ο Δήμος. Έτσι πιστεύω ότι είναι αμεληταίο σε αυτή την παραχώρηση. Από εκεί και πέρα. Ετήσιο, έτσι. 6.000. Ετήσιο. Από εκεί και πέρα γεννούνται ερωτήματα. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο. Δηλαδή, Αντώνη μου, πώς θα λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο. Δηλαδή, με το να το νοικιάσουμε. Τελειώσαμε ή το να κάνουμε 2-3 επισκευές αν χρειαστεί σε οποιοδήποτε σημείο τελειώσαμε. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο ανθρώπινο προσωπικό εκεί κάτω όσον αφορά τις απογειώσεις, προσγειώσεις και καθίστε. Περιμένετε, δεν είναι τα πράγματα. Εντάξει, και και ποιος θα τους πληρώνει. Λοιπόν. Και ποιος θα τους πληρώνει αυτούς. Καθίστε κύριε Δήμαρχε, πάλι διακόπτεται. Ορίστε. Λοιπόν, άρα θέτουμε το θέμα εμείς και το θέσαμε εξ αρχής. Να τα δούμε όλα αυτά. Μην φτάσουμε στο σημείο και πούμε όπως ορισμένοι βουλευτές ότι δεν είχαμε διαβάσει το μνημόνιο και το ψηφίσαμε. Λοιπόν, για αυτό το θέμα, γι' αυτό θέσαμε αυτό το θέμα, το να δώσουμε 2-3 ημέρες παράταση να το δούμε. Και επαναλαμβάνω και πάλι, δεν είμαστε κατά. Εάν στη δεκαετία του 80, που ξεκίνησαν 10 συμπολίτες μας και να είναι καλά και γίνανε 20 και γίνανε 100 και κάναν την αεροολόγηση της Λακωνίας και μπόρεσαν και κράτησαν το 77 ξεκινήσατε, ναι, το 77 και κράτησαν το αεροδρόμιο της Σπάρτης και μπόρεσαν και έβγαλε και νέους πιλότες και σήμερα εμείς σαν Δήμος με τη βοήθεια όλων αυτών καθόμαστε και ψηρίζουμε μέσα άξι της τύχης μας. Πρέπει να γίνει το αεροδρόμιο να λειτουργήσει με δαπάνη του κράτους και με λειτουργία κρατική.
Αυτή είναι η διαφορά της φιλοσοφίας της δικιάς μας από τη δικιά σας, κύριε Βέργαμε. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη πώς διεκδικούμε μερικά πράγματα. Τώρα μας δίνεται η δυνατότητα, επειδή εκ των πραγμάτων έχουμε και ανθρώπους δικούς μας στα Υπουργεία, εντός εισαγωγικών, να το φτιάσουν και να το λειτουργήσουν. Το μετοχικό ταμείο στρατού να το δώσει και στην αερολέσκη, όπως ήταν και παλιά η αερολέσκη, κάποιος δεν έκλεισε τους ανθρώπους και πηγαίναν, δεν πηγαίναν αυθαίρετα, και να το λειτουργήσουν έτσι. Και να έχουμε εμείς την υπεραξία αυτή στην πόλη. Δεν ήρθε κανένα κράτος και μας υποχρέωσε να πάρουμε το αεροδρόμιο. Για να συζητάμε τώρα εδώ πέρα, έχουμε χάσει πέντε. Δεν θέλω κανένα χαρακτηρισμό. Ήρθε το κράτος και μας είπε: πάρτε το κύριε και αναλάβετε τα έξοδα. Εμείς το ζητήσαμε. Το κατάλαβα αυτό. Και έχουμε και άλλη διαφορετική διαφορά στη φιλοσοφία. Εσείς λέτε παραδείγματος χάρη, δεν ψηφίζουν να πάρουμε τους πενταμινίτες που το έχουν ανάγκη και ότι θέλουμε μόνοι τους. Και εμείς θέλουμε μόνοι τους. Μας επιτρέπει το κράτος. Έρχεται και μαζί, πάρτε από ένα πρόγραμμα που δεν κοτσίζει τίποτα στο Δήμο, να χρησιμοποιήσετε προσωπικό. Εσύ έχετε άλλη προσωπική, και λέτε, ή μόνοι μου ή τίποτα. Εμείς λέμε, ναι, θέλουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε, θα πάρουμε αυτό που μας δίνει το κράτος. Και για να έχουμε, να προσφέρουμε υπηρεσία στους δημότες, και για να ανασάνουν κάποιοι. Και αυτό φαίνεται ότι το δέχεται ο κόσμος, ότι όταν για 10 ή 20 ή 30 θέσεις έχονται 200, σημαίνει ότι έχει ανάγκη, είναι δύσκολη οικονομική κατάσταση, το έχει ανάγκη όμως ο πολίτης. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε όχι στον πολίτη που θέλει να εργαστεί με αυτές τις συνθήκες, με αυτό το ημερομίσθιο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το πούμε. Όχι, μιλάμε για τη φιλοσοφία. Για τη φιλοσοφία. Γιατί αυτό που πάτε εσείς τώρα για τη Σέγγεν τώρα, τι μας λέτε τώρα. Τι θέλετε να πείτε. Να πούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην ισχύει. Μπορεί αυτά προγράψει οι διεθνείς κανόνες που λένε για την ασφάλεια δηλαδή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Είπε κάτι. Ελάτε, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Είπαμε προοπτική έχουμε, δεν έπεται ότι έγινε. Προοπτική να ζητήσουμε από την αστυνομία. Εντάξει, εντάξει. Να στέλνει άνθρωπο για έλεγχο. Να πω κάτι. Κύριε Φελούρη, μισό λεπτό. Εδώ έχουμε μια διαδικασία σε εξέλιξη. Είναι κάτι που ζήτησε ο Δήμος, το έχουν κάνει και άλλοι Δήμοι. Δεν διεκδικούμε την πρωτοτυπία εμείς. Δεν είμαστε εμείς που το σκεφτήκαμε μόνοι μας. Και άλλοι το έχουν κάνει. Και έχουν ζητήσει την παραχώρηση. Από εκεί και πέρα, μακάρι αυτά που λέμε μέσα, οι χρήσεις που παραχωρούνται, να ευδοκιμήσουν. Και εμείς απασχολεί το κόστος. Αλλά και αυτό να μην ευδοκιμήσει, δεν είναι απαγορευτικό το κόστος. Ή θα καταστραφεί ο Δήμος. Γιατί αν περιπτώσει δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Να καθόμαστε και να είμαστε 1% σίγουροι για να προχωρήσουμε. Και σας πληροφορώ ότι όλοι λένε να κάνετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Και δεν το λένε κάποιοι, το λένε και πολιτικά πρόσωπα, όλοι προχωρήστε γρήγορα. Και από εδώ το νομό. Προχωρήστε όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Και είπαμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής άλλων όρων. Ελάτε να ψηφίσουμε, συνάδελφοι. Είναι κατά κάποιο τρόπο, να το πω νομικά, κύριε Πρόεδρε, σήμαση προσχωρήσεως. Ό,τι μπορέσαμε, βελτιώσαμε. Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος ήταν μικρός, όπως προείπαμε, για να μελετήσουμε τη σχετική σύμβαση. Εφόσον ο κύριος Δήμαρχος μας διαβεβαιώνει ή μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι το κόστος για τον Δήμο από την ενοικίαση του αεροδρομίου θα είναι περίπου στο ποσό του ενοικίου συν κάτι παραπάνω, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, μπορεί να είναι 10.000. Αν μπορεί να μας πει πόσο μπορεί να είναι το κόστος, εμείς θα ψηφίσουμε τη σχετική μίσθωση. Εφόσον δεν έχουμε το χρόνο για να κάνουμε τις οικονομικές αυτές όλες αναλύσεις. Επίσης δεν είπαμε, δεν είχαμε την πρόταση σε αυτό που ο κύριος Μιλιάκος, ότι ψηφίστε και μιλέχετε και μιλέτε κάτι. Προς Θεού. Δεν είναι στις προθέσεις μας αυτό το πράγμα. Σαφέστατα θα υπάρξει σε κάποια επιτροπή, διαπαραταξιακή, αν θέλετε, όσοι θέλουν να συμμετέχουν, η οποία θα έχει την ευθύνη και θα διαχειρίζεται το συγκεκριμένο. Όπως είδατε τις χρήσεις που μας επιτρέπεται να κάνουμε, θα υπάρξουν έσοδα. Σας πληροφορώ ότι οι πιλότοι που εκπαιδεύονται στην Αμερική από την Ελλάδα, υποψήφιοι πιλότοι, να πω, τους στοιχίζει 50 και 60.000 το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη εταιρείες εκπαίδευσης πιλότων ενδιαφέρονται να έρθουν εδώ από το να πηγαίνουν οι πιλότοι στο εξωτερικό. Και ενδιαφέρονται
Σαφέστατα εδώ. Εγώ δεν είχα γνώσεις πολλές πάνω για το αεροδρόμιο. Είδα όμως, άκουσα από πολλούς ότι θεωρείται από τα αεροδρόμια αυτού του τύπου το καλύτερο στην Ελλάδα. Και είναι βέβαιο ότι δεν είναι και μακριά από την Αθήνα και θα προσελκύσει και υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Γίνεται συζήτηση στα στέκια τα σχετικά, να το πω απλά, που συζητούν οι συγκεκριμένοι για αυτά τα θέματα, ότι είναι μια καλή ευκαιρία, διότι και ακόμη εμείς δεν πάμε να πούμε ότι ξεκινάμε να κάνουμε αεροδρομική συγκοινωνία. Έτσι. Δεν λέμε τέτοιο πράγμα. Τώρα, το αν θα προκύψει στην πορεία κάποια αεροπλάνα συγκεκριμένου μεγέθους ως προς τα άτομα και υπάρχει ενδιαφέρον για εποχή, ακόμη θετικό είναι. Το κόστος, επειδή το έχουμε ψάξει, είναι μέσα στις δυνατότητες του Δήμου με πολύ άνεση. Δεν υπάρχει κόστος τώρα τέτοιο υπερβολικό που λέμε. Ακόμη και για τον εξοπλισμό που λέγεται ότι πρέπει να πάρουμε, σε ποσοστό ήδη 80 με 90% έχει κλείσει. Εμείς τι θα κάνουμε? Και με εθελοντές που θα υπάρξουν, θα πάρουμε τα χρώματα, θα βάψουμε το οίκημα, το οποίο είναι σε καλή κατάσταση. Αν εξαιρέσετε τις επιδρομές που έχουν κάνει γύφτη και έχουν πάρει τα σπάσει τα τζάμια κτλ. Οι Ρωμά, συγγνώμη. Να μην το ρίχνω και γιατί δεν ξέρουμε ποιοι μπήκανε. Είπανε ότι. Να μην το λέω γιατί δεν τους είδα. Δεν υπάρχει κόστος μεγάλο για το κτίριο. Πήγα, το είδα. Δεν ήρθα εδώ να εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα πράγματα. Έχω μιλήσει με αυτούς που ενδιαφέρονται εθελοντικά. Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Μισό λεπτό. Και για τον πύργο ελέγχου, ο οποίος είναι έτοιμος. Η λειτουργία είναι. Θέλει κάποια εξαρτήματα τα οποία ήδη σας είπα σε ποσοστό 80% είναι έτοιμα. Και τι θέλω να πω. Όταν προχωρήσουμε, εμείς θέλουμε τον πρώτο χρόνο να δουλέψουμε με τον τρόπο που ο κύριος Φερούς, με αερολιμενάρχη και όλα αυτά με προσφορά. Και σε αυτό το διάστημα που θα υπάρξει ενδιαφέρον από τις εταιρείες, θα λάβουν αυτοί το κόστος. Είναι απλά τα πράγματα. Μάλιστα, να μην λέω ότι είναι απλά, και εγώ φαινόταν βουνό. Έκατσα και τα ψάξα. Για μένα φαινόταν βουνό, και να μην λέμε τίποτα. Τα λέω απλά, τώρα που έκατσα και ασχολήθηκα. Δεν κάνουμε κάτι το ρυψοκίνδυνο που και να αποτύχουμε θα στοιχήσει οικονομικά στο Δήμο.